θα ξεκινήσουμε με την πιο πρόσφατη εξέλιξη που αφορά, Έλλη, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είναι να αναχωρήσει στις 9 το Blue Horizon. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα πραγματοποιηθεί. Να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι διάχυτη η κοινωνική οργή πια παντού. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στο λιμάνι του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή επικρατεί το αδιαχώρητο. Ο κόσμος που βλέπετε δεν είναι επιβάτες. Είναι άνθρωποι αγανακτισμένοι, οι οποίοι έχουν σοκαριστεί από την εικόνα αυτής της τραγωδίας και βρίσκονται εδώ διαδηλώνοντας για αυτά τα γεγονότα που πραγματικά είναι πρωτόγνωρα. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη στο λιμάνι του Πειραιά. Οι άνθρωποι που είναι εδώ διαδηλώνουν με συνθήματα. Για τους συγκεντρωμένους δεν ήταν ατύχημα, αλλά ήταν μια δολοφονική πράξη. Ακούτε τα συνθήματα. Έφτασε νωρίτερα με πορεία μια ακόμη μεγάλη ομάδα νεαρών ατόμων από συλλογικότητες. Ήταν ήδη εδώ περίπου 200 άτομα, τα οποία μπήκαν ευνηδιαστικά στο χώρο του λιμένα και μπλόκαραν την διαδικασία της επιβίβασης των επιβατών και την φόρτωση φορτηγών και γεωταχή. Να σας πω ότι δεκάδες άνθρωποι είναι και έξω από τα κυκλειδώματα. Πραγματικά είναι μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν και δεν φαίνεται εφικτό αυτή τη στιγμή ούτε να ολοκληρωθεί η επιβίβαση των ανθρώπων που επρόκειτο να ταξιδέψουν. Το πλοίο έχει σηκώσει τον καταπέλτη. Υπήρχαν άτομα που επρόκειτο να ταξιδέψουν εδώ γύρω, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν τους βλέπουμε. Όλοι οι άνθρωποι που βλέπετε γύρω μου συγκεντρωμένοι είναι διαδηλωτές, οι οποίοι έφτασαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, Έλλη, αυθόρμητα. Δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο. Δεν είχαν συμφωνήσει ότι στις 8:30 θα βρεθούμε όλοι μαζί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν υπήρχε επίσημο κάλεσμα. Είναι πραγματικά αυθόρμητο. Είναι μια αυθόρμητη αντίδραση σε αυτό το απάνθρωπο που προηγήθηκε. Η παρουσία του κόσμου, η αυθόρμητη αγανάκτηση, ίσως και λίγο η αυτοοργάνωση μεταξύ των ομάδων, αλλά είναι ένα γεγονός που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούμε εκφράζουν την απορία τους πως δεν είναι όλη η πόλη εδώ, δεν είναι άνθρωποι χιλιάδες για να διαδηλώσουν για αυτό που συνέβη. Όπως σας είπα, στο νου κανενός ανθρώπου εδώ δεν χωράει αυτό που εκτυλίχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, λοιπόν, ενώ μας περιγράφεις εσύ τις εικόνες, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από το λιμάνι του Ηρακλείου. Βλέπουμε και την μπουκαπόρτα, η οποία είναι κλειστή. Δεν έχει επιβιβαστεί το σύνολο των ταξιδιωτών. Κάποιοι έχουν επιβιβαστεί, κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει. Αυτή τη στιγμή, το αν θα φύγει το πλοίο ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εκεί, σε μια αυθόρμητη κίνηση μπροστά στα όσα ασύλληπτα εκτυλίχθηκαν νωρίτερα, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του με τέτοιο τρόπο, να τον τραβάει η δίνη της προπέλας στον πάτο. Δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψει κανείς τα όσα έχουν προηγηθεί. Το ψάχναμε και εμείς νωρίτερα, Έλλη, στο γραφείο, σχετικά με τον κανονισμό που διέπει όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι σαφές αυτές τις περιπτώσεις. Το λένε και οι ειδικοί σήμερα όλη την ημέρα. Πρώτα κλείνει η μπουκαπόρτα του πλοίου, μετά λύνουν κάβους και μετά φεύγουν τα πλοία. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που δεν το βλέπουμε σχεδόν ποτέ να συμβαίνει. Όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση.